Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε. Είναι μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε το θέατρο γεμάτο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο συγγραφέας μας είναι ο Πυρατέλο. Σήμερα θα κοιτάξουμε μαζί το πρόσωπο της αλήθειας, κατάματα και ελπίζουμε να μην σας απογοητεύσουμε. Η παράστασή μας έχει ήδη ξεκινήσει. Ακριβώς, κυρία. Και με εσάς, το ίδιο συμβαίνει. Αποκλείεται. Εγώ δεν αλλάζω ποτέ. Αυτό νομίζω και εγώ για μένα. Αλλά αν μου πείτε ότι βλέπετε αλλιώτικο εμένα από ό,τι βλέπω εγώ τον εαυτό μου, θα σας πω ότι κάνετε λάθος. Κι όμως, κύριοι, κανένα λάθος. Και αυτό είναι το φοβερό. Και εγώ, αλλά και εσείς, έχουμε δίκιο. Κυρία μου, τι θέλετε να πείτε με αυτή την αηδία? Αγαπητοί μου, να σας συστήσω τους φίλους μας, ο κύριος και η κυρία Σιρέλη, η κυρία Τσίνη και από εδώ ο άντρας μου Τζοβάνι Αγκάτσι, η κόρη μας η Ντίνα και ο αδερφός μου, Λαμπέρτο Λαουντίζη. Παρακαλώ, καθίστε. Είστε ολομόναχοι εδώ? Όχι, έχω και μια κόρη παντρεμένη και αυτή πρόσφατα ήρθε στην πόλη σας. Αν δεν απατώμε, ο άντρας της κόρης σας είναι ο καινούριος γραμματέας της νομαρχίας μας. Ο κύριος Κόντζας, σωστά? Σωστά, σωστά. Ελπίζω, κύριε Σύμβουλε, να καταφέρετε να συμφωνήσετε και εμένα και τον γαμπρό. Για να είμαι ειλικρινής, κυρία μου, ενοχλήθηκα κάπως. Και με το δίκιο σας. Ας σας παρακαλώ, δεχτείτε τον. Φοβάμαι, αλλά έχω τρελή περιέργεια να δω το τέρας από κοντά. Θα δούμε, λοιπόν, όλοι καθιστεί. Να μας βρει όλους καθιστεί. Μου κάνατε πολύ μεγάλο κακό!
όσοι επιθυμείτε είναι η αλήθεια, θα την έχετε. Για όλους εσάς, κύριοι, είμαι αυτή που εσείς νομίζετε. Αλλά για μένα, είμαι αυτή που νομίζω εγώ. Γιατί τελικά, έτσι είναι αν έτσι νομίζετε.